σας πάω σε μια θεατρική παράσταση. Ο τίτλος της: Βρωμιά. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Κωνσταντίνο Φάμη. Καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλημέρα σας, είναι μια χαρά. Μόλις έφτασα στην Κρήτη με μεγάλη χαρά. Όλα καλά. Γιατί εσείς ξεκινάτε από τα Χανιά, έτσι, για να έρθετε 14, 15, 16 Μαρτίου στο Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά, κύριε Φάμη. Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 10, 11 και 12 του μήνα στα Χανιά, στο θέατρο Φάτουμ, σε ένα νέο χώρο. Και 14, 15 και 16 στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, στην δραματική σκηνή. Βρωμιά. Ένα έργο για τον ξένο, εντός εισαγωγικών, ανάμεσά μας, τη μοναξιά, την ελπίδα και τα όνειρα που ξεπερνούν τα σύνορα. Για δώστε μας το στίγμα με τα δικά σας λόγια. Είναι ακριβώς αυτά που είπατε. Πρόκειται για την ιστορία του Σαντ, ενός Ιρακινού μετανάστη, ο οποίος την περίοδο του πολέμου του Περσικού κόλπου δραπετεύει εντός ελκών από τη χώρα του και ταξιδεύει μέχρι τη χώρα των ονείρων του, για την οποία έχει σπουδάσει τη γλώσσα της και τους φιλοσόφους της και τους λογοτέχνες της. Είναι η Γερμανία αυτή η χώρα, πιστεύοντας ότι θα ζήσει το απόλυτο του όνειρο. Φτάνοντας όμως εκεί, βιώνει τον απόλυτο ρατσισμό. Ζει κλεισμένος σε ένα υπόγειο δωμάτιο, περιμένοντας να πάει 8 η ώρα για να πάει να πουλήσει τα 30 φυλά του. Όλον αυτόν τον χρόνο λοιπόν ο άνθρωπος αυτός μιλά σε ένα φανταστικό κοινό, ονειρεύεται, θλίβεται, φοβάται, γελάει, κλαίει, ό,τι κάνουν δηλαδή όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, ενώ όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το συναισθημά τους. Η ιστορία λοιπόν αυτή του Σαντ με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Το χαρακτήρα αυτό τον έχω αγαπήσει πολύ βαθιά και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος κάθε φορά που τον συναντώ πάνω στη σκηνή. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για ένα έργο που σε κάνει να αναρωτηθείς ποια είναι η κοινωνία σήμερα, να καταλάβεις τι σημαίνει ρατσισμός, να καταλάβεις το πόσο δύσκολα μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου, εκείνο το όνειρο που πολλές φορές χρυσοπληρώνεις. Βλέπε προσφυγικό, μεταναστευτικό, κύριε Φάμη, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτά που ακούμε από τους πρόσφυγες μετανάστες, για να πας σε μια καλύτερη γωνιά της γης να μείνεις, αλλά εκεί πραγματικά δεν σου βγαίνει. Ξέρετε τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν πάρα πολύ μεγάλη αδικία. Διότι αν πούμε στη θέση τους, σίγουρα δεν θα ήταν η πρώτη μας επιλογή να αφήσουμε την οικογένειά μας, τη χώρα μας, τους ανθρώπους μας, το σπίτι μας, τον τόπο που μεγαλώσαμε, για να ταξιδέψουμε σε μια άλλη χώρα μη γνωρίζοντας τη γλώσσα ενδεχομένως ή μη έχοντας κανέναν δικό μας άνθρωπο ουσιαστικά. Αυτό νομίζω δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν θα το επιλέγαμε ακριβώς, δεν θα το επιλέγαμε. Οπότε εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία για να μπορέσουν να αφομοιωθούν, να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον, σε μια καινούρια κουλτούρα. Και αντί να δεχτούν μια ανοιχτή αγκαλιά από τους ανθρώπους που ζουν στις χώρες στις οποίες φτάνουν, νιώθουν ότι είναι παρήσακτη, ότι ζουν παράνομα και ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτούς σε αυτές τις χώρες. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται πολύ και πραγματικά όταν μπαίνω στη θέση αυτών των ανθρώπων και του χαρακτήρα τον οποίο υποδίωμαι στη σκηνή, νιώθω την τεράστια αδικία που νιώθουν αυτοί. Πόσο εύκολο είναι αυτό να κρατήσεις και το κοινό εκεί, κύριε Φάμη, όταν μιλάμε για ένα μονόλογο και όταν πραγματικά σε πάει σε τέτοιου είδους συναισθηματικές εναλλαγές, από ό,τι καταλαβαίνω? Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Οι συναισθηματικές εναλλαγές στο συγκεκριμένο κείμενο που έγραψε ο Ρόμπερτ Σνάιντερ είναι πάρα πολλές και άμεσες, έντονες, απότομες μεταξύ τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο κανείς να είναι μόνος του πάνω στη σκηνή 70 λεπτά και να κρατά μια παράσταση μόνος. Χρειάζεται κανείς να έχει πολύ καλό έλεγχο του νευρικού του συστήματος, ώστε να μπορεί να οδηγεί τον εαυτό του στην κάθε διαφορετική συναισθηματική κατάσταση που απαιτεί ο ρόλος κάθε φορά.
Είναι αρκετά δύσκολο και ο συγκεκριμένος ρόλος πραγματικά είναι πολύ απαιτητικός, αλλά όπως είπα και στην αρχή είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που τον συναντώ. Πρόκειται για έναν πολύ φωτεινό χαρακτήρα, τον οποίο αγαπώ πολύ βαθιά. Μάλιστα. Είσαστε εσείς και η κυρία Κατερίνα Πολυχρονοπούλου στη σκηνοθεσία, ναι? Ακριβώς, ναι. Το κοστούμι και το σκηνικό το έχει επιμεληθεί η Παναγιώτα Κοκορού και τη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Μαθές. Λοιπόν, Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, 14, 15 και 16 Μαρτίου, μιλώντας για το Ηράκλειο. Στα Χανιά, εσείς, όπως είπατε, από τις 10 του μήνα, ναι? Πολύ σωστά. Η προπόληση από το viva.gr για όποιον θέλει να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Επιτρέψτε μου να πω λίγο τις ώρες στο Ηράκλειο, γιατί είναι λίγο διαφορετικές. Τις μέρες δηλαδή που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, την Τρίτη και την Πέμπτη, στις 14 και 16 του μήνα, παίζουμε στις 9 και 4, για να προλάβει ο κόσμος να φτάσει μέχρι το Πολιτιστικό Κέντρο. Και την Τετάρτη, στις 15 του μήνα, παίζουμε στις 8. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που μιλήσαμε, κύριε Φάμη. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και για την υποστήριξη γενικότερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.